πάνω του μουλέτη. Καλώς ήρθατε. Έτσι καλά. Μπράβο. Λοιπόν, πάρε. Διαλέγω ένα από τους τρεις. Διαλέγεις ένα από τους τρεις και θα μας μιλήσεις 3-5 λεπτά για το θέμα. 3-5. Τελείωνε. Βιολογικά προϊόντα. Ό,τι τι δηλαδή τώρα, βιολογικά προϊόντα, πούμε, τι να πεις για το βιολογικό, πραγματικά τώρα, δηλαδή, αυτό πέρα, ποιος το σκέφτηκε, ας πούμε, τώρα, δηλαδή, σου δίνω, λέει μια φράση, μια λέξη, και πρέπει να, και πρέπει να, πρέπει να γελάσουμε, δηλαδή, να βρω και κάτι που να είναι αστείο, ας πούμε, βιολογικά προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε τώρα, ας το φιλοσοφήσουμε το θέμα, γιατί ξέρεις τώρα, εγώ τα φιλοσοφώ όλα. Έτσι, λοιπόν, ας το δούμε τώρα, να μιλήσουμε για τα βιολογικά προϊόντα, να μιλήσουμε από την πλευρά, ας πούμε, του καταναλωτή ή από την πλευρά, ας πούμε, του καρποτή. Του καρποτή παύλα παραγωγού, ας πούμε. Ναι, γιατί ο παραγωγός ήδη συνάμε και ο καρποτής, λοιπόν. Έτσι. Ποιοι φτιάχνουν βιολογικά προϊόντα, Φιλιππίνα, ας πούμε. Ποιους συμφέρουν τα βιολογικά προϊόντα, ας πούμε. Είναι ένα σημάδι των καιρών. Είναι ένα σημάδι των καιρών. Δηλαδή, για να υπάρξουν βιολογικά προϊόντα, σημαίνει, ας πούμε, ότι αυτό σηματοδοτεί κάτι, όταν λέμε βιολογικό προϊόν. Άρα, λοιπόν, αφού υπάρχουν βιολογικά προϊόντα, ή μάλλον εφόσον υπάρχει η τάση, η ζήτηση, υπάρχει λοιπόν μια ζήτηση για βιολογικά προϊόντα, το οποίο σημαίνει τι, ότι υπάρχουν και προϊόντα που είναι μη βιολογικά. Τώρα, τι σημαίνει μη βιολογικό προϊόν, ότι είναι έναν το οποίο δεν εντάσσεται σε μια λογική βιολογική, όχι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μη βιολογικό προϊόν είναι κάτι το οποίο, δημιουργεί, σε αυτόν που θα καταναλώσει το μη βιολογικό προϊόν, τι θα πάθει, ας πούμε, θα κλάνει περισσότερο, θα χέτει, δεν θα μπορεί, θα του πέσουν τα δόντια, τα μαλλιά, θα πέσει, θα ψοφήσει, θα πεθάνουν νωρίτερα. Αυτή είναι η καρκίνη, μήπως η αιτία για τους καρκίνους είναι τα μη βιολογικά προϊόντα. Οπότε, τρώγοντας βιολογικά προϊόντα, έχουμε το νούμερο ένα αντικαρκινικό, ας πούμε, όπλο. Δεν ξέρω πραγματικά, θα μπορούσαμε να αναστήσουμε και πολλές θεωρίες συνωμοσίας πάνω στο ζήτημα των βιολογικών προϊόντων. Δηλαδή, είναι πραγματικά τα. Να στήσω μια. Αυτό τώρα, μην διακόψω, μου γαμάς το δίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θεωρίες συνωμοσίας λοιπόν πάνω στα βιολογικά προϊόντα, έτσι. Είναι τα βιολογικά προϊόντα όντως βιολογικά? Δηλαδή, τι μου εξασφαλίζει εμένα ότι το βιολογικό προϊόν είναι βιολογικό? Και τι είναι αυτό που θέτει το βιολογικό προϊόν ως βιολογικό? Πόσες φορές έχω πει τη λέξη βιολογικό? Αν την πω 50 κερδίζω. 1500, δεν ξέρω. Θα μπορούσα να μπει και μάθημα σχολείο για τα βιολογικά προϊόντα. Θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να εκπαιδεύονται καλύτερα τα παιδιά, ώστε να βγουν, ας πούμε, με περισσότερα εφόδια στο μέλλον. Θα μπορούσε να είναι μια στροφή για την ανθρωπότητα αυτό το πράγμα, τα βιολογικά προϊόντα. Ναι, βέβαια. Η στροφή προς την μονοκαλλιέργεια κτλ. Νομίζω ότι είναι μια τάση των καιρών η οποία αντικατοπτρίζει αυτό το σύνθημα των 60s, ας πούμε, πώς το λέγανε, γαμίσει, επιστροφή στη φύση κτλ. Κάπου εκεί πάνε και τα βιολογικά προϊόντα. Θέλω η ντομάτα μου να έχει γεύση ντομάτας, ας πούμε, έτσι απλά. Δηλαδή, αυτό είναι. Είναι μια τέτοια δήλωση του τύπου. Θέλω το αγγούρι να έχει γεύση αγγουριού. Θέλω όταν τρώω ένα αγγούρι και όταν τρώω ένα πεπόνι να μην νομίζω ότι το τρώω το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Θέλω το αγγούρι να το νιώθω αγγούρι και το πεπόνι να το νιώθω πεπόνι, ας πούμε. Κατάλαβες, είναι απλά τα πράγματα. Και μην γελάς ηλίθιο τώρα, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κανένα σεξιστικό υπονοούμενο σε αυτό. Καθόλου. Μόνο το διαστρωμένο μυαλό θα μπορούσε να συναγάγει τέτοιες. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει όμως ότι για να υπάρχουν βιολογικά, υπάρχουν και μη βιολογικά προϊόντα. Αλλά γιατί να υπάρχουν μη βιολογικά προϊόντα? Αυτό είναι. Είναι εδώ πέρα τώρα, είναι όλο αυτό που λέμε ο μεσαίωνας. Εδώ είναι ο μεσαίωνας. Ο μεσαίωνας έχει τη μέσα της υπερκατανάλωσης, η οποία οδηγεί στις βασικές μεθόδους παραγωγής, Μοσάντο κτλ. Να έρχονται οι σπόροι. Η Μοσάντο πουλάει βιολογικούς ή μη βιολογικούς σπόρους τώρα? Αυτοί τι κάνουν ακριβώς? Βιολογούν ή δεν βιολογούν? Ευλογούν, βιολογούν, δεν ευλογούν, βιολογούν. Ποια μπορεί να είναι η θέση της Εκκλησίας πάνω στα βιολογικά προϊόντα? Θα έπρεπε καταρχάς η ίδια Εκκλησία θα έπρεπε να πάρει μια σαφή και καθαρή θέση πάνω στα μη βιολογικά προϊόντα. Δηλαδή, αν αυτά τα μη βιολογικά προϊόντα, έτσι, είναι μη φυσικά, μη φυσιολογικά, θα έπρεπε να ήταν αντίχριστα. Θα έπρεπε όλες τις μη βιολογικές καλλιέργειες η Εκκλησία θα έπρεπε να τις αφορήσει κανονικά. Να κάνει ένα φορισμό σε όλες τις μη βιολογικές καλλιέργειες. Τελείωσε. Έτσι που το διαβάζετε χίλιες φορές και πάλι το ξεχνάμε. Παίρνουν έμπνευση από το χρώμα το ρουζουλί. Και το βιολογικό πόλεμο, αν πετάει ένας στον άλλο βιολογικές ντομάτες, είναι βιολογικός πόλεμος, ξέρω εγώ. Τώρα ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα ανοίξει ένα τρελά μεγάλο θέμα. Το ζήτημα του βιολογικού πολέμου. Αν θα μπορούσε να διεξάγεται με βιολογικές ντομάτες. Όχι, νομίζω ότι η υπόθεση απάντηση είναι όχι. Όχι. Νομίζω ότι ο βιολογικός πόλεμος θα διεξάγεται με καυτό κέτσαπ πυρ.
Ναι, καυτό με το... σαν θερμοκρασία ή από με μπουκοβό. Ως θερμοκρασία. Πώς είχαν έρθει, στο Βυζάντιο, πώς το λέγανε αυτό το όμπλο. Το υγρό πυρ. Ναι, το υγρό πυρ. Αυτό είναι. Ναι, θα είναι κέτσαπ με βιολογικές ντομάτες, είναι απλός. Μη βιολογικές ντομάτες. Όχι, με μη βιολογικές ντομάτες είναι μη βιολογικό όπλο. Μα είσαι συνήθως, λέμε τώρα ότι είναι βιολογικός πόλεμος. Βιολογικός πόλεμος να γίνει μόνο με βιολογικά προϊόντα. Με τα μη βιολογικά προϊόντα. Έχεις δίκιο. Είναι ένας συμβατικός πόλεμος, κατάλαβες. Και πώς ήταν τα βομβαρδιστικά. Τα βομβαρδιστικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φύγει το κέτσαπ. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί. Εγώ ηθοποιός το ποιός είμαι τώρα. Αυτό είναι θέμα, αυτό είναι ζήτημα μηχανικής σου. Βέβαια εντάξει, αλήθεια ότι έχω και επιτυχία. Είσαι και επιτυχία μηχανικής για αυτό. Λοιπόν, οκ, εντάξει, θα μπορούσαμε να... Ναι, πώς θα μπορούσε να πούμε... Απλό ρε παιδί μου, θα εκτοξεύουν μπουκάλια κίτσαπ, ας πούμε. Τα οποία όταν θα σκάνε, θα διαχέονται, ας πούμε. Και θα σκάνε αυτό. Ναι, αυτό είναι βέβαια. Μαλάκα, η λύση είναι πάντα στους δρόμους, ρε φίλε. Αυτό είναι η λύση στους δρόμους. Πώς είναι η Μολότοφ, έτσι και το μπουκάλι το κέτσαπ, όταν το πετάς, θα έχει ας πούμε μέσα ένα καψούλι, ας πούμε, το οποίο θα το πυροκροτείς απ' έξω, σαν τη χειροβουβίδα, ένα τέτοιο πραγματάκι, κλάπι, όταν το πετάς, και τώρα που θα φτάνει στο στόχο, θα εκρήγνεται μέσα στο καψούλι, θα εκρήγνεται το μπουκάλι και. Και θα γίνει το σπλάτσο με το υγρό βιολογικό κέτσαπ πυρ. Και αυτοί που θα τρώνε τη βιολογικό υγρό και έτσι αφήνουν θα έχουν καλύτερη υγεία στην πραγματικότητα. Όχι, θα καίγει τη μάπα τους. Από τι ρε μαλακά, από πού θα έχει αποκτήσει θερμοκρασία. Αυτά είναι μαλακά, είπαμε. Θα είναι βιολογικές ντομάτες. Ναι, ρε, θα είναι βιολογικές ντομάτες οι οποίες θα είναι τίγκα στα αλλεργογόνα. Θα είναι τίγκα στα αλλεργογόνα. Αφού είναι βιολογικές. Ναι, αφού είναι βιολογικές ακριβώς, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σε μια μη βιολογική ντομάτα να είναι πύργα στα αλλεργογόνα. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις από όλα αυτά, δηλαδή είναι πάρα πολύ βιολογικό αυτό που λέω. Δεν είναι απλά λογικό, είναι βιολογικό. Μαλάκα, βάλε και πάλι στο μυαλό σου και σκέψου βιομάζα, βιοχλαπάτσας, βιολογικά. Δηλαδή όλα αυτά είναι η ίδια σου νομοταξία. Σίγουρα. Ναι, δεν ξέρεις τώρα. Πάρε το με τα σκατά, δεν ξέρεις τώρα πώς είναι οι νέες βιολογικές μονάδες για να. Πες το. Διαχείριση απορριμμάτων. Διαχείριση, ναι, η νέα μόδα διαχείριση απορριμμάτων. Δεν ξέρεις, είναι καταπληκτικό. Βιολογικό είναι και αυτό, βιολογικό προϊόν είναι βέβαια. Πετάς κάποιους μύκητες μέσα στη μεγάλη σκατιέρα και τρώνε τα σκατά, έτσι απλά σου. Και τα εξαϊλώνουν, ξέρω εγώ. Τα κάνουν κλανιές. Ναι, κανονικά τα κάνουν κλανιές, μαλάκα, τα κάνουν αέρια. Ναι, μετατρέπονται σε αέρια και. Αυτό. Αέρα κάτι τέτοιο. Και μετά τα βάζει ένα φτιαράκι και. Κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν θυμάμαι κάπως έτσι. Όχι, δηλαδή τα ίδια. Τώρα τα σκατά και αναπαράγονται, αλλά αυτά μετά δεν ξέρω τι σκατά. Όταν πεθαίνουν δεν είναι σκατά. Κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις. Και μετά. Όταν είναι. Ξαχνώνονται με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τι σκατά. Τα κες και γίνονται αέρια. Απλά ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Τα σκατά πεθαίνουν τραγουδώντας. Μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω αν σας έχει ανοίξει όρεξη για βιολογικά προϊόντα. Εγώ πραγματικά πάντως, δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να καταγγείλω από εδώ πέρα είναι το ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να έχει τώρα 3 ευρώ η τετράδα τα βιολογικά αυγά. Γαμώ την πουτάνα, μα βράζει όλη την κότα. Γεια σου, ευχαριστώ.